που έχει να αντιμετωπίσει ο Μαρίνος Ζουνίδης. Θα σηκώσει την μπάλα ο Μαρινάκης για τον Μάρκους Μπέρκ. Σίγουρα ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού για την άμυνα του Κισαμικού με 11 γκολ τη φετινή σεζόν. Και ο παίκτης που ουσιαστικά μαζί με τον Λουντ γύρισαν την εικόνα στο πως και αυτή η υπόδειξη με το φάουλ που έκανε ο Βλαχοδήμος. Βαγγέλου θα κόψει. Πάμε στον Ανδρέα Σερεβέτα. Ανδρέα. Πρώτη εντολή από τον Μπαξεβάνο προς τους παίκτες του ήταν... Περιμένει από τον Καμερουνέζο. Κάτι πολύ καλύτερο από εδώ και πέρα. Αυτικά θα εκτελέσει το κόρνερ. Μπαλά φεύγει. Το κίκε να απομακρύνει. Και τον Μαρινάκη. Στο 41ο λεπτό. Όπως μεταφέρει ο Ανδρέας Σερεβέτας, ο Κίκε θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι αναγκαστική αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κίκε. Τον βλέπετε πεσμένο στο χορτάρι. Ούτε να ξαναμπεί. Ναι, παίζει για λίγο με 10 ο Κισαμικός, μέχρι να ετοιμαστεί ο Μάντζης. Πρώτο σκόρε της ομάδας με 3 τέρματα την φετινή σεζόν. Εμπεί στο μάτς. Λαχοδήμος, η πάσα για τον Μπέρκ δεν πέρασε. Ο Σελινιωτάκης έκοψε. Ο Λούντα ανακτά για λίγο και πάλι Σελινιωτάκη. Κλεισμένος από 3. Ο Λέτο που έχει μπει με πολύ όρεξη στο μάτς. Πολύ δυναμικό μαρκάρισμα του Παντελάκη. Ο Πουλιμάς δίνει άδεια στον Λαχοδήμος στην αντεπίθεση του Παναθηναίκου με τον Γκούμα να τον ακολουθεί. Έτσι κι αλλιώς ήταν εκτεθειμένος ο Σεμπαστιαν Λέτο. Ο Λιμάς αφήνει την φάση να εξελιχθεί. Μάντζης. Ο Σεπερετάλα, δύο γκολ στην ομάδα του. Γι' αυτό το 3-0 του Παναθηναϊκού επί του Κισαμικού. Θέλησε να περάσει κιόλας με περιτεχνή ενέργεια. Παντελάκη. Για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Μιλιάζες, αυτή τη φορά στο πλάγιο από τα αριστερά, δυνατό, σαν σέντρα, η απομάκρυνση από τον Παντελάκη. Μιλιάζες, αφήνει την μπάρα και πάλι για να εκτελέσει ένα δυνατό πλάγιο. Αρκετός κόσμος στην περιοχή μπροστά από τον πολίτη. Έχει ανέβει και ο Edwin από την άμυνα, γυριστό σου, την μπάλα μακριά πλέον. Για τον Λεβαδιακό, σε αυτό να έχει δίκαιο ο Ράτ Κοντόσταντς, ότι έχει κάπως εξασθενήσει η πίεση. Γι' αυτό είχαμε και τις πρώτες φωνές πριν από περίπου μισό λεπτό από τον Σέρβο τεχνικό προς τον Παπά, βασικά να συνεργάζεται καλύτερα με τον Τόπι από τον οποίο έχει ζητήσει επί. Βασιλείου, δεν μπορεί την κεφαλιά. Ο Παντελάκης είναι πρώτος στην διεκδίκηση. Ένα κακό γεμίσμα από τον Τόπι που είναι ακόμα εκτός αριθμού. Μιλιάζες ξανά σε μια σημαίνει φάση. Σέντρα, σπροξήματα εκεί, υπάρχει φάουλ, σωστά το είδε ο Σωτηριάδης.